Ήταν 27 Νοεμβρίου του 2017, όταν μετά από πολλές αναβολές, εν μέσω έντονων αντιδράσεων και παρουσία ισχυρής δύναμης της αστυνομίας, εκτελέστηκε το τελευταίο πρωτόκολλο κατεδάφισης σε ιστορικό κατάστημα εστίασης στην παραλία του Καλαμακίου στα Χανιά. Περίπου δύο χρόνια μετά, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση των πρωτοκόλων κατεδάφισης σε όλη την Κρήτη. Η συντονίστρια αποκεντρωμένης διοίκησης, περιγράφοντας το βαθμό των αυθαιρεσιών, μιλά για κίνδυνο επανάληψης μιας ανίποτης τραγωδίας. Πρέπει να δούμε πώς θα προασπίσουμε την κοινοφέλεια αυτού του δημόσιου χώρου, ακόμα και για το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, γιατί είπαμε ότι μάτι μπορεί να έχουμε και στην Κρήτη. Υπάρχουν περιοχές δομημένες με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να συμβεί μάτι και στην Κρήτη, σε μικρότερη κλίμακα, αλλά μπορεί να συμβεί. Είτε με πλημμύρα, είτε με πυρκαγιά. Εδώ και χρόνια έχουν εκδοθεί περί τα 275 πρωτόκολλα κατεδάφισης, εκ των οποίων μάλιστα τα 130 στον ομό Λασιθίου, με επίκεντρο το Μεραμπέλο και την περιοχή της Ελούντας, αλλά παραμένουν στον πάγο. Αυτή τη φορά η εκτέλεσή τους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με τις αρχές να θεωρούν δεδομένο ότι θα συναντήσουν αντιδράσεις. Τα πολεοδομικά εκτελούνται κανονικά. Στον Αιγιαλό και στην παραλία υπήρξε νομοθετική ρύθμιση, μια ανάσχεση χρόνου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσουμε από εδώ και στο εξής. Πέρασε η κυθερινή περίοδος, οπότε θα μπορούμε να τα εκτελέσουμε και εντός του χειμώνα όπως έρχονται. Τα Χανιά βρίσκονται σε χαμηλή θέση στη λίστα των περιοχών της Κρήτης, τις οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Τα λιγότερα πρωτόκολλα αφορούν στο Ρέθυμνο, που αριθμούν περί τα 15, τη στιγμή που για τα Χανιά και το Ηράκλειο υπάρχουν γύρω στα 100. Είναι στην Ανατολική Κρήτη τα πρώτα πρωτόκολλα με τη μεγαλύτερη σειρά. Στα Χανιά εκτελέστηκε το τελευταίο πρωτόκολλο, το οποίο είχαμε κάνει με την προηγούμενη εργολαβή και τα χρήματα που είχαμε. Τα επόμενα πρωτόκολλα επικεντρώνονται στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στην πλειονότητά τους σχετίζονται με ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα εστίασης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, κατά προτεραιότητα θα προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις σε αυθαίρετα που βρίσκονται σε αιγιαλούς και ρέματα, με πόρους που θα εγκριθούν από το Πράσινο Ταμείο.